φίλοι μαθητές, εκ μέρους του Σωματείου των Εργαζόμενων Μουσικών, θέλω να σας να εκφράσω και την προσωπική μου συγκίνηση που βρίσκομαι σήμερα εδώ πέρα εκ μέρους του Σωματείου και να μεταφέρω τους χαιρετισμούς μου στην σημερινή σας κινητοποίηση. Ο αγώνας για να μην ξεχαστεί αυτό το έγκλημα, για να αποδοθούν όλες οι ευθύνες όσο ψηλά και αν βρίσκονται, είναι ο καλύτερος τρόπος να τιμήσουμε τους νεκρούς μας. Τα παιδιά που φύγανε ήταν αδέρφια μας, ήταν φίλοι μας, ήταν συγγενείς μας και έχουμε κάθε λόγο να τους κλαίμε και να αγωνιζόμαστε για αυτούς. Δεν είναι εθνικό το πένθος. Οι άλλοι κλαίνε τα κέρδη τους. Κλαίνε τα χαμένα κέρδη. Δεν είναι καθόλου εθνικό το πένθος. Το έγκλημα ήταν προδιαγεγραμμένο και αυτή η αλήθεια δεν πρέπει να αφήσουμε να ξεχαστεί. Και απέναντι στις φωνές που λένε ότι τώρα είναι η ώρα της σιωπής, εμείς πρέπει να πούμε ότι τώρα ίσα-ίσα είναι η ώρα του αγώνα. Για να μην πάνε χαμένες αυτές οι ζωές που φύγανε άδικα και για να μην ξαναθρηνήσουμε άλλους νεκρούς. Να μην ξαναφύγει παιδί από το σπίτι του με το τρένο και αντί να πάει να βρει την οικογένειά του, να πάει να βρει το θάνατο. Θέλω να πω το εξής. Και είναι σημαντικό ότι εδώ πέρα είναι και τα μουσικά σχολεία, με τα μουσικά σχολεία που έχουμε ξαναβρεθεί στον δρόμο του αγώνα και το σωματείο μας. Δεν είναι άλλη η πολιτική που στέλνει νέους ανθρώπους στο θάνατο από την πολιτική η οποία αφαιρεί το βιβλίο, από την πολιτική η οποία στερεί τα μορφωτικά δικαιώματα, από την πολιτική η οποία στερεί το δικαίωμα στην εργασία. Είναι ακριβώς η ίδια πολιτική, είναι πλευρές της ίδιας πολιτικής. Και εμείς αυτό θέλουμε να κάνουμε καθαρό, ότι ο αγώνας που έχουμε να κάνουμε δεν έχει να κάνει μόνο με μία αλλαγή κυβέρνησης, δεν έχει να κάνει με μία αλλαγή υπουργού, έχει να κάνει με ένα σάπιο σύστημα, το οποίο βάζει πάνω από την ανθρώπινη, από την ίδια την ανθρώπινη ζωή, βάζει την αξία του κέρδους, το ανάγει σε υπέρτατη αξία. Και εμείς λέμε ότι ο αγώνας πρέπει να συνεχιστεί μέχρι να γκρεμιστεί αυτό το σάπιο σύστημα. Μαζί όλοι στον δρόμο και με τη δικιά σας την αισιοδοξία και με τη δύναμη και το δυναμισμό που σας διακρίνει, και εμείς με την πείρα που έχουμε σαν εργαζόμενοι, πιστεύουμε ότι θα τα καταφέρουμε να αλλάξει αυτή η κοινωνία. Να είστε καλά, καλή δύναμη. Στο συλλαλητήριο που γίνεται στο Σύνταγμα την Κυριακή στις 12 η ώρα και καλούμε και εμείς σαν σωματείο, όπως φαντάζομαι θα καλέσουν και τα σχολεία και οι μαθητικές κοινότητες. Ραντεβού λοιπόν στο Σύνταγμα την Κυριακή.